Αγάπη, τι είναι αγάπη. Επτικάντε παιδιά. Λοιπόν, εγώ σήμερα είμαι πάρα πολύ καλά, προφανώς. Και θέλω, ρε παιδάκι μου, έχω το mood να σας τα φτιάξω, ρε παιδάκι μου. Θέλω να σας κάνω να θέλετε να κάνετε μια σχέση μετά από αυτό το βίντεο. Είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία, πιστεύω. Είναι η κατάλληλη εποχή. Θα ζευγαρώσουμε όλοι μας. Anyway, εντάξει, σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε 5 πολύ καλούς λόγους να έχει σχέση. Τουλάχιστον εγώ τους βρίσκω καλούς. Φύγαμε! Λόγος νούμερο 1, σεξ. Δεν έχει κάτι άλλο αυτός, σεξ. Απλά σεξ. Περιμένει να πω κάτι, να το υποστηρίξω, ξέρω εγώ, ή να το εξηγήσω. Άμα δεν ξέρετε τι είναι το σεξ, καλά μην αγχώνεστε, θα μάθετε. Αν ξέρετε τι είναι το σεξ, είναι δυσέβρετο για μερικούς, οπότε πρέπει να κάνεις σχέση για να κάνεις σεξ. Τι να κάνουμε, παιδιά, δεν είστε όλοι σαν εμένα. Λόγος για να έχεις σχέση νούμερο 2. Like στις φωτογραφίες σου. Θα έχεις έναν άνθρωπο. Σκέψου ρε παιδάκι μου, θα έχεις έναν άνθρωπο να σου κάνει like σε ό,τι μαλακία ανεβάσεις. Δεν είναι αυτό σημαντικό? Δεν είναι αυτό σημαντικό? Τέρμα πια στην εποχή που έκανες ένα post και δεν έπαιρνε ούτε ένα like, ούτε ένα love, ρε αδερφέ. Τίποτα, τίποτα, κανένας. Και αναγκαζόσουν την επόμενη μέρα να το βγάλεις και να το ξανανεβάσεις με την ελπίδα ότι έστω ένας, ρε παιδάκι μου, θα κάνει like στη μαλακία τραγούδι που ανέβασες. Όχι, τελείωσε. Θα κάνεις σχέση και μετά η σχέση σου θα πρέπει, ρε παιδάκι, θα αισθάνεται την ανάγκη να σου κάνεις τα πάντα like. Γιατί, ρε παιδάκι μου, σ' αγαπάει. Οπότε θα σου κάνει like. Και αν δεν σου κάνει like, πρίχτου τα αρχίδια ή πρίχτης τα αρχίδια να σου κάνεις τα πάντα like. Κάνε, ρε παιδάκι μου, και θέμα. Κάνε μουρμούρα. Σας θυμίζει κάτι αυτή η μουρμούρα? Μήπως το προηγούμενο βίντεο, ε? Ναι, ρε παιδάκι μου. Like. Εγώ τώρα πρέπει να πω ότι like σαν το like που θα κάνεις αυτό το βίντεο τώρα, ε? Δεν το λέω. Γιατί προφανώς θα κάνεις like. Τέλος πάντων. Πάμε στο επόμενο λόγο, τέλος πάντων. Τέρμα στο κράτημα του φαναριού. Ναι, καλά το άκουσες. Θα βγαίνεις, θα μπορείς από εδώ και πέρα, άμα έχεις σχέση, να βγαίνεις με φίλους σου που είναι ζευγάρι και να μην είσαι μόνος σου για να κρατάς το φανάρι. Ναι, επιτέλους θα βγαίνεις μαζί τους και θα έχεις και εσύ σχέση. Θα έχεις και εσύ το παρτενά σου και θα βγαίνετε μαζί και θα κάνετε, ξέρεις, θα φιλιέστε και θα φιλούνται και άλλοι και δεν θα δίνουν ο ένας στο άλλο σημασία. Ναι, θα περνάς τέλεια και εσύ όπως κάθε άλλο ζευγάρι που βγαίνει με ένα άλλο ζευγάρι. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, σκέψου το. Σκέψου πόσες στιγμές αμηχανίας δεν θα σου λείψουνε. Σημαντικό είναι. Point νούμερο 4 είναι ότι επιτέλους μπορείς να τρως ό,τι γουστάρει, ρε παιδάκι μου. Πείτε μου, ρε παιδιά, όχι, πείτε μου. Πόσες φορές έχετε δει έναν άνθρωπο, έναν φίλο σας τέλος πάντων, που, ρε παιδάκι μου, είναι χίκυλα και μόλις κάνει σχέση και περνάει ο καιρός, γίνεται νετόφαλος, να τόσο γίνεται, ρε φίλε. Υπάρχει λόγος, ρε παιδάκι μου, είναι ψυχολογικός αυτός ο λόγος και, ρε παιδάκι μου, με λίγα λόγια, όταν δέσει το γαϊδουράκο σου, ό,τι και να γίνει, σ' αγαπάει, δεν σ' αγαπάει. Επειδή σ' αγαπάει, μπορείς να τρως ό,τι θες. Ό,τι θες χωρίς να έχεις στο νου σου ότι, ρε παιδάκι μου, δεν θα αρέσω στην τάδε ή στον τάδε, ας πούμε. Ναι, εφόσον έχεις δέσει το γαϊδαράκι σου, απολαύσεις τη ζωή σου, φάει ό,τι θες. Και πέμπτο και τελευταίο point, λιγότερες δουλειές στο σπίτι, ρε παιδάκι μου. Σκέψου το αυτό, και όχι σκέψου το. Για παράδειγμα, εγώ δεν είμαι καλός να σιδερώνω τα ρούχα. Όταν έχω κοπέλα, ας πούμε, μπορώ να το εκμυστηρευτώ αυτό και να είναι σε φάση, ρε μωρό μου, στη, ναι, μπορώ να κάνω τα πάντα, μπορώ να ξεκονίσω, μπορώ να βάλω σκούπα. Αλλά παιδάκι μου, όταν σιδερώνω τα ρούχα, δεν μπορώ, δηλαδή μου παίρνει πολλή ώρα για να σιδερώσω ένα ρούχο και είμαι και ζαμπαρέφμα και, ρε παιδάκι μου, αναρωτιόμουν αν κάποιος θα μπορούσε να με βοηθήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου πει όχι, εκτός άμα είναι άχρηστη, ξέρω εγώ. Σε αυτή την περίπτωση απλά πηγαίνετε στον επόμενο. Λοιπόν, πριν τελειώσει αυτό το βίντεο, να σας πω, παιδιά, ότι πλάκα κάνω, δεν ισχύουν αυτά. Ήθελα να το πω και στο προηγούμενο το βίντεο που έκανα 10 λόγους να μην έχεις σχέση. Βέβαια, εγώ άντα τα κάνω αυτά, αλλά
Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό το βίντεο για σήμερα. Αυτοί ήταν οι 5 λόγοι το να έχει σχέση για μένα. Για μένα έχουν νόημα, πολύ βαθύ νόημα αυτοί οι λόγοι. Προφανώς, αυτά σκέφτομαι πριν κάνω μια σχέση. Προφανώς. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο για σήμερα, όπως είπα. Σας αγαπάω όλους σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε τέλεια. Ευχαριστώ όλους σας όσοι έχετε πάει στο easypurple.com και με στηρίζετε και εκεί πέρα. Επειδή πλέον δεν είμαι μόνο vlogger στο YouTube, είμαι και blogger στο blog μου. Αυτά, παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Like, share, τα ξέρετε. Peace and more.